να σε ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να σε κριτικάρει κάποιος στην εξέλιξη του παιχνιδιού mm-hmm. από τους παίκτες που είναι στο παιχνίδι. Ναι. Και να πούν και δεν έχουν ιδέα από τραγούδι και να πούν, ναι. Α, ο Πετράκης, παιδιά, ξέρει από τραγούδι. Είναι άνισος ο αγώνας. Ναι, αλλά παιδιά, είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Αν γινόταν ένας διαγωνισμός μαγειρικής, δεν θα πήγαινα. Ένας τεχνιστικός διαγωνισμός. Ναι, αλλά ας πούμε ότι ο Χάρης Ιωαννίδης και η Μαρία η Κορινθή είναι μόνο ηθοποιοί. Δεν είναι ναι, αλλά τραγουδάνε, έχουν ωραίες φωνές. Τραγουδάνε, έχουν ωραίες φωνές, αλλά εσείς επαγγελματίας, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Εφόσον όμως θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να είμαι, δηλαδή. Ναι, βασικά είναι εγώ το θεώρησα ότι θα είναι κάτι ωραίο. Και ξέρεις τι, το άλλο καλό που ίσως μου κάνει είναι ότι ακριβώς επικοινωνείται σε μια μεγαλύτερη μερίδα κόσμου που δεν γνωρίζουν και αυτοί μου την ιδιότητα, ότι υπάρχει και αυτό. Ούτως ή άλλως να πω και αυτό για το. Ρωτάς αυτό που θες. Ένας ηθοποιός, νομίζω, ο οποίος πάει και σε σχολή δραματική, υποκριτική, διδάσκεται για το τραγούδι και το χορό, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Μα και το musical είναι ένα απόσπαστο θεατρικό κομμάτι. Οι περισσότεροι όντως ξέρουν τον Παναγιώτη μέσα από την ιδιότητα του να παίζει στα σύριαλ και να πρωταγωνιστεί σε πολύ γνωστές σειρές. Όταν σε είδα πέρσι κάποια στιγμή με την Νίνα Λοτσάρη, mm-hmm. πραγματικά το θυμάσαι που στο χαπίλο αντέδρασε όπως κατά ένα γκαγκάκι, λέω πλάκα κάνεις. Ωστόσο, και με συγκίνησες πολύ, πρέπει να σου πω. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι συνάντησα την Νίνα Λοτσάρη, η οποία προετοιμάζεται για άλλα πράγματα αντίστοιχα με αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι. Τόσο θετική, η ίδια τουλάχιστον δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Okay. Λέει, λέει τουλάχιστον ότι θα ήταν για μένα μια προτεραιότητα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Πάμε να το δούμε. Βεβαίως. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς συναδέλφους σου, οι οποίοι κάνουν εκπτώσεις, βάζουν νερό στο κρασί τους, συμμετέχουν σε talent shows και σε reality. Εντάξει, δεν ξέρω σε τι απόγνωση μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή τι ζητάει η ματαιοδοξία του, τι θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό το οποίο δεν έχει ανακαλύψει, τι θέλει να ανακαλύψει ο κόσμος για αυτόν για να κάνει ένα reality. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω την ψυχολογία του καθενός και τι ανάγκες έχει ο κάθε άνθρωπος, τι σέβομαι, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι ίσως εγώ να το ρίχνα στη διδασκαλία άμα δεν είχα ευκαιρία να είμαι πάνω στη σκηνή. Έπαιξε πάρα πολύ το όνομά σου φέτος για το σοου του Γιώργου, του Καπουτζίδη. Ναι. Ακούστηκε πάρα πολύ ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα, επειδή είσαι μια γυναίκα η οποία το έχεις ολοκλήρω όσον αφορά την φωνή σου, πάρα πολλοί άνθρωποι από το χώρο. Να διαγωνιστώ, αποκλείεται, έτσι. Δεν υπάρχει. Και για την κριτική επιτροπή θα είχαν ακουστεί πράγματα. Δεν νομίζω ότι. Έχω χρόνο να. Θα είχα χρόνο ποτέ να κάνω. Είναι θέμα χρόνου ή είναι θέμα ότι πραγματικά είναι κάτι που δεν θα ήθελες να κάνεις. Θεωρώ ότι σαφώς θα ήταν μια τρίτη επιλογή, την οποία επειδή δεν θα είχα τις δύο προηγούμενες, θα την έκανα. Ναι. Αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω. Σου λέω, αν δεν είχα αυτές τις επιλογές, δεν ξέρω κι εγώ σε τι ψυχολογία μπορεί να ήμουν. Μπορεί να είχα ανάγκη τα χρήματα. Μπορεί να είχα ανάγκη να δείχνω στον κόσμο ότι υπάρχω. Okay. Μπορεί. Ναι, γι' αυτό λέω ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρω. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Νίνα λέει ποτέ μιλές ποτέ, παραδέχεται ότι θα ήταν για εκείνη μια δεύτερη τρίτη επιλογή η συμμετοχή της ο Just the Two of Us. Λέει και κάτι άλλο Γιώργο, καταδικάζει αυτή τη στιγμή. Όσοι πάνε σε reality είναι σε απόγνωση και επίσης λέει ότι τι ζητάει η ματαιοδοξία τους. Αν λάβουμε δηλαδή σαν δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το Just the Two of Us είναι ένα reality, τότε το μόνο που πρέπει να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη είναι αν είναι ματαιόδοξος ή αν είναι σε απόγνωση. Όχι, παιδιά, δεν το βλέπω καταρχήν σε reality. Πρώτα απ' όλα να στείλω τα φιλιά μου στη λατρεμένη Νίνα Λοτσάρη. Είστε φίλοι, έτσι, μετά από μια τέτοια συνεργασία, Γιώργο. 12 χρόνια με την Νίνα. Όχι, απλά δεν θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη, γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν παράλληλα, είναι καταξιωμένοι στους χώρους τους και κάνουν, είναι ενεργοί. Δεν είναι ότι κάθονται σε μια γωνιά. Αυτό ό,τι αφορά την απόγνωση, απαντά στο θέμα της απόγνωσης. Ναι, τώρα. Στο ότι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και. Για τη ματαιοδοξία που είπε, για τη ματαιοδοξία που μίλησα. Παιδιά, τι να σας πω. Δεν το βλέπω καθόλου αυτό. Το βλέπω ως ένα παιχνίδι τόσο ωραίο που έχει πλάκα, που με βγάζει από τη ρουτίνα μου. Ωραία. Που είναι τόσο έντονη. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και θες να βοηθήσεις. Εσύ συζήτησες καθόλου με την Νίνα για τη συμμετοχή σου αυτή, για την πρόταση που σου έγινε για τον Τζαζ. Δεν έτυχε, όχι, δεν μιλήσατε. Αν θεωρείς κακό ένας καλλιτέχνης να είναι ματαιόδοξος, δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Το να είναι ένας καλλιτέχνης ματαιόδοξος. Ως ένα βαθμό φαντάζομαι ότι υπάρχει σε κάθε καλλιτέχνη αυτό. Υπάρχει νομίζω σε οποιοδήποτε επάγγελμα είναι και η προβολή. Όχι, τι θέλω να πω. Το να θέλει να ο κόσμος να αποδέχεται αυτό που κάνει και να αρέσει, αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ματαιοδοξία, νομίζω ότι υπάρχει.
Θα φοβηθείς αν σε θεωρήσουν εμπορικό πλέον ηθοποιό και όχι ποιοτικό όταν συμμετέχεις σε ένα reality παιχνίδι? Και γιατί το ένα αποκλείει το άλλο? Δηλαδή, συγγνώμη, αν είναι να είμαστε ποιοτικοί και να μας βλέπει η μάνα μας και ο πατέρας μας, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Σαφώς είμαστε σε μια αγορά και σε μια αγορά πολύ απαιτητική, η οποία όλο και δυσκολεύει. Όπως το βλέπουμε όλοι μας. Και φαντάζομαι ότι τόσο όλους έχεις περάσει εξετάσεις και έχεις δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη. Δόξα τω Θεώ, ναι. Και θα ήθελα κιόλας με την ευκαιρία αυτή, αν γίνεται να μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για δύο πράγματα που κάνω τώρα, τα οποία είναι, τα αγαπάω πάρα πολύ. Πες μας. Και για τα οποία είμαι περήφανος. Το πρώτο είναι το «Η Αθήνα τη νύχτα». Μία πρόταση στη νυχτερινή Αθήνα από το Μίμη του Μπλέσσα. Μαζί με εξαίρετες φωνές, όπως ο Λάμπρος ο Καρελάς, η Αναστασία Μουτσάτσου, η φοβερή Νεράιδα τόσο στη φωνή όσο και στην όψη, η Φιντέ Κόξαλ, ο Σπύρος ο Κλίσας, η Ιώη Νικολάου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Lido Music Hall, που ειλικρινά, φτιάχνοντας αυτό το πρόγραμμα, είναι κάθε τραγούδι και επιτυχία. Δηλαδή αυτός ο Μίμης ο Πλέσσας, ο Θεός να τον έχει καλά, μας έχει αφήσει τεράστια κληρονομιά. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι κάτι άλλο για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενο. Στην επόμενη Τετάρτη γίνεται η πρεμιέρα του θεατρικού έργου Μέρι Μέρι τη Jean Kerr μαζί με την κουμπάρα μου την Αντιγόνη τη Δρακουλάκη. Στο θέατρο Πόρτα, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιώργου του Κιμούλη. Μαζί με τον Μάντο Παπαγιάννη, τον Ισίδωρο τον Σταμούλη και την Ευγενία την Παναγωπούλου. Νομίζω ότι είσαι στην καλύτερη του φάση, Παναγιώτη. Στην πιο παραγωγική. Και σου εύχομαι να συνεχίσει έτσι πραγματικά σε όλα αυτά που έχεις αναλάβει για φέτος. Και τη θεατρική παράσταση και τα μουσικά σου και τον Just the Two of Us και όλα. Και να είσαι πάντα έτσι γλυκό παιδί, έτσι όπως σε ξέρει ο κόσμος και σε αγαπάει. Γιατί έχεις μια αλήθεια την οποία την αντιλαμβάνει το κόσμος. Να είσαι καλά, Ελεονόρα μου, σε ευχαριστώ και για την υποστήριξή σου, για τα καλά σου λόγια. Τα πιστεύω. Ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βρεθούμε δίπλα-δίπλα όμως. Βεβαίως και θα χαρώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά και μπορεί να έρθει, όχι απαραίτητα να έρθει. Εσύ εδώ, καθώ και εγώ εκεί. Πολύ ωραία. Σε περιμένω με μεγάλη μου χαρά. Φιλιά πολλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.